Για αρχή, θα ξεκαθαρίσουμε μερικά πραγματάκια με αφορμή την υπόθεση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργούλη. Κάθε βιασμός και ξυλοδαρμός γυναίκας είναι πράξη αποτρόπαιη και καταδικαστέα. Κάθε καθυστέρηση στη διερεύνηση της καταγγελίας για βιασμό και κακοποίηση είναι απαράδεκτη. Κάθε δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων γυναίκας χωρίς τη θέλησή της είναι ανθρωποφαγία. Και κάθε προσπάθεια να εμφανιστείς ως υπέρμαχος των κακοποιημένων γυναικών και ευαίσθητος, μόνο και μόνο για να μαζέψεις ψήφους, είναι απλά χυδαιότητα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε και πάμε παρακάτω. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Βλέπουμε λοιπόν καθημερινά καυγάδες ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κυριολεκτικά από τα Λίδλ. Βλέπουμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές να σφίγγουν οι εκβιασμοί. Και βλέπουμε να λύνονται και οι γλώσσες. Έτσι, γύρω από το βασικό διακύβευμα για τα αστικά κόμματα, δηλαδή το ποιος και πώς θα κυβερνήσει, ανοίγουν στόματα και κάνουν σοβαρές αποκαλύψεις. Και δεν το λέμε ειρωνικά, το λέμε απολύτως σοβαρά. Ας δούμε πώς περιγράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τι κυβέρνηση θέλει η Νέα Δημοκρατία. Ζητάμε ένα ποσοστό, ζητάμε μία δύναμη, ζητάμε ένα αποτέλεσμα στις εκλογές της πρώτης κάλπης που θα παίξει καθοριστικό ρόλο, έτσι ώστε σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής να μπορεί να προκύψει, κάλπες, να λοιπόν, μπορεί να προκύψει για τη χώρα μία σταθερή κυβέρνηση, μία αυτοδύναμη κυβέρνηση με ενιαίο λόγο που γρήγορα και αποτελεσματικά θα παίρνει τις απαιτούμενες για τη χώρα αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις που μπορούν να εγγυηθούν καλύτερα την προοπτική της χώρας. Και πολλές φορές σχήματα που έχουν την ετικέτα της συνεργασίας μπορεί να είναι συνταγή παραλυσίας, αναζητώντας διαρκώς έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή συνεννόησης με ατέρμονα κομματικά παζάρια την ώρα που τα γεγονότα θα τρέχουν. Μάλιστα. Αυτοδύναμη κυβέρνηση λέει ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία για να παίρνει γρήγορα τις αποφάσεις. Από το 2019 έχουμε όντως μία σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση που γρήγορα και αποτελεσματικά και πολλές φορές και με τις ψήφους των άλλων κομμάτων παίρνει τις απαιτούμενες, όπως λένε, αποφάσεις, μόνο που όλες είναι σε βάρος του λαού της χώρας. Όμως για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή η σταθερότητα, η αντιλαϊκή σταθερότητα, υπήρχε ακόμα και με κυβερνήσεις όχι αυτοδύναμες, αλλά κυβερνήσεις συνεργασίας. Άλλωστε, με κυβέρνηση συνεργασίας σε ένα βράδυ, οι εργαζόμενοι έχασαν το 30% του μισθού τους το 2012. Ή αντίστοιχα, σε ένα βράδυ και πάλι με κυβέρνηση συνεργασίας και τις ψήφους όλων πλην του ΚΚΕ, ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είδαμε καθόλου ατέρμονα κομματικά παζάρια, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Είδαμε απίστευτη ταχύτητα. Και βέβαια, δεν είδαμε καμία ιδιαίτερη διαπραγμάτευση και παζάρια όταν έπρεπε γρήγορα να προχωρήσει η παράδοση του ελληνικού στον επιχειρηματικό όμιλο. Σφάζονταν τότε όλοι τους για να γίνει δουλειά. Για να είμαστε ακριβείς, τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμφωνίας ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, τον έχουμε δει και από την καλή και από την ανάποδη. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το 55% των νομοσχεδίων που έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων που κατέθετε η κυβέρνηση. Και έτσι η ζωή, βασικά η αντιλαϊκή πολιτική, συνεχίζεται. Μία ακόμα αποκάλυψη που αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ έκανε πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή ο Νίκος Φίλης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ας ακούσουμε λοιπόν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Και η κυβέρνηση συνεργασίας είναι αυτό που συμβαίνει στις 24 από τις 27 χώρες της Ευρώπης. Είναι το στοιχείο το σύγχρονο σήμερα στην Ευρώπη. 24 από 27 χώρες. Η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν. Και καλά πάνε. Δεν πάνε άσχημα. Πάνε πάρα πολύ καλά. Η αντίληψη ότι στην Ελλάδα δεν περνάει η συνεργασία είναι μια αντίληψη που θέλει να επιβεβαιώσει το μονοκομματισμό ως στοιχείο αλαζονίας, το οποίο οδήγησε αυτές οι μονοκομματικές κυβερνήσεις με την αλαζονία τους, οδήγησαν στην οικονομική κρίση και χρεοκοπία της χώρας. Δεν θέλουμε νέα χρεοκοπία. Θέλουμε κυβερνήσεις εργασίας με ελέγχους δημοκρατικούς. Αφήσαμε όλο το απόσπασμα για να μην νομίζει κανείς ότι κάνουμε άτιμα μοντάζ. Για να δούμε όμως τα παραδείγματα πρότυπα κυβερνήσεων που αναφέρει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Το παράδειγμα του Βελγίου. Εκεί έχουμε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού ανάμεσα στους φιλελεύθερους, τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους. Το παράδειγμα της Ολλανδίας.
Εκεί έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα σε 4 κόμματα φιλελεύθερων κεντροδεξιών, για να το πούμε κομψά. Στο Λουξεμβούργο έχουμε επίσης μεγάλο συνασπισμό φιλελευθέρων, σοσιαλδημοκρατών και πράσινων. Στην Ισπανία έχουμε το σεσημασμένο πρότυπο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αφού τέτοιες δυνάμεις συγκυβερνούν. Και στην Πορτογαλία, εδώ κάνει λάθος ο Φίλης, η κυβέρνηση πλέον είναι μόνο των σοσιαλδημοκρατών. Προφανώς δεν κάναμε όλη αυτή την αναφορά για να καταγράψουμε το λάθος για την Πορτογαλία, ούτε βέβαια ξεχάσαμε και δεν αναφέραμε την Ιταλία, που έχει συγκυβέρνηση δεξιάς και ακροδεξιάς, με πρωθυπουργό μία δηλωμένη οπαδό του Μουσολίνη. Το θέμα είναι, τι το καλό έχει η πολιτική αυτών των κυβερνήσεων και τις αναφέρει με τέτοιο καμάριο ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως αυτές τις χώρες έχει αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια? Μήπως εκεί εφαρμόζεται κάποια άλλη πολιτική από αυτή που εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Μήπως αυτές οι κυβερνήσεις δεν εμπλέκουν τους λαούς τους στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο? Μήπως εκεί τα καυτά θέματα που αντιμετωπίζει και ο δικός μας ο λαός, όπως η χαμηλή μισθή, το υψηλό κόστος ζωής, ιδιαίτερα στη στέγαση, είναι προβλήματα που δεν υπάρχουν? Και αν είναι τόσο καλές αυτές οι κυβερνήσεις, γιατί οι λαοί σε αυτές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν πάρει τους δρόμους διεκδικώντας ό,τι διεκδικούμε κι εμείς εδώ? Δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι είναι καλό για τους Ιταλούς εργαζόμενους να έχουν κυβέρνηση με επικεφαλής στη Μελόνι? Ο κατά τα άλλα προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πάει καλά μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Αναχαιτίζεται η ακροδεξιά μέσω κυβερνήσεων με ακροδεξιούς? Θα πει κανείς, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφέρει και να παριστάνει τον ανίσχο με την ακροδεξιά στην Ευρώπη και να συγκυβερνάει και με ένα τμήμα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Σωστά. Πάμε όμως να δώσουμε συνέχεια στα ερωτήματά μας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πείρα από κυβερνήσεις συνεργασίας? Αλήθεια? Πάντως, από το 2011 έως το 2019 είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας και μάλιστα με διαφορετικούς συνδυασμούς. Σε μια τέτοια κυβέρνηση, άλλωστε, ήταν υπουργός και ο Φίλης. Αυτές οι κυβερνήσεις φτιάχτηκαν όχι μόνο για να εφαρμόσουν την πολιτική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να εκβιάσουν το λαό να συμφωνήσει στη σφαγή του. Πάμε στο επόμενο. Η αλαζονία είναι το πρόβλημα σε μια κυβέρνηση? Και συγκεκριμένα, με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το πρόβλημα είναι θέμα συμπεριφοράς? Είναι θέμα συμπεριφοράς, ας πούμε, η πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών? Θέμα συμπεριφοράς είναι, ας πούμε, ο νόμος Χατζηδάκη και όσα εκτροματικά προβλέπει για τους εργαζόμενους, τα μισά από τα οποία τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ? Θέμα συμπεριφοράς είναι το γεγονός ότι πλέον έχουμε ένα βουνό από νόμους που φτιάχτηκαν από διαφορετικές κυβερνήσεις, αλλά πώς γίνεται, διάολε, όλοι αυτοί οι νόμοι να προστατεύουν τις τράπεζες και τα φαντς και όχι την πρώτη κατοικία του λαού? Αλλά μάλλον για το ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά του με τη Νέα Δημοκρατία, αν πιστέψουμε το Φίλι, είναι θέμα στυλ. Κάπως έτσι μαζεύεις και τον κάθε Αντόναρο. Πάμε και σε έναν άλλο προβληματισμό. Ποιος αλήθεια μπορεί να ελέγξει δημοκρατικά τις κυβερνήσεις αυτοδύναμες ή συνεργασίας στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος? Οι κυβερνήσεις όντως ελέγχονται διαρκώς. Για παράδειγμα, είναι κατοχυρωμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τακτικές αξιολογήσεις όλων των κυβερνήσεων για το κατά πόσο προχωράνε οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή τα μέτρα που κάνουν χειρότερη τη ζωή του λαού. Οι κυβερνήσεις ελέγχονται επίσης και από το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα εδώ και μία δεκαετία μαζεύει συστατικές επιστολές από τους συμμάχους. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός ο δρόμος είναι δρόμος για περισσότερους κινδύνους για το λαό. Είναι ο δρόμος για περισσότερες επικίνδυνες αποστολές για λογαριασμό της εγχώριας αστικής τάξης. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στο εξής φαινομενικά παράλογο. Την ίδια ώρα που κάθε Έλληνας δαπανά με το καλημέρα 600 ευρώ το χρόνο για το ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα το ίδιο κράτος να του λέει ότι δεν μπορεί να καταργήσει τους φόρους στο γάλα. Αυτοί λοιπόν ελέγχουν τις κυβερνήσεις στο σημερινό σύστημα, γιατί εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Και ο λαός βγαίνει στη σέντρα με αυτές τις κυβερνήσεις, γιατί η πολιτική τους τον ρίχνει στο καναβάτσο. Και αυτό θα χρειαστούμε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Να είναι πιο δυνατός ο λαός για να αντιμετωπίσει την έφοδο των φαντς στα σπίτια του λαού. Να είναι πιο δυνατός ο λαός για να μην δεχτεί να πληρώσει ξανά τα σπασμένα μιας νέας οικονομικής κρίσης που κυοφορείται. Να είναι πιο δυνατός ο λαός για να καταφέρνει με την πάλη του να εμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα. Να αποσπά όπου μπορεί ανάσες ανακούφισης από την ακρίβεια και τη φτώχεια. Να είναι πιο δυνατός ο λαός για να ανοίγει το δικό του δρόμο για την απαλλαγή του από την εξουσία και το σύστημα της βαρβαρότητας για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών και λαϊκών αναγκών. Και όλα αυτά σημαίνουν να είναι πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και αδύναμα τα κόμματα που προτίθενται να σχηματίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση.
Το ραντεβού μας σταθερά κάθε Πέμπτη σε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Και μην ξεχνάτε, σε 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.